Χριστόν την κληρονομίαν σου. Ήλθας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενων και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενων και τόσων φυλάτων. Για καθέναν από εμάς σημαίνει κάτι το πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Όταν μάλιστα το σχολείο εκείνο είναι και το σχολείο της μουσικής, τα αισθήματα της καρδιάς μας και της ψυχής μας είναι ακόμα πιο δυνατότερα, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη από αυτή τη χαρά, από αυτή την αρμονία και αυτή την ευφροσύνη που δημιουργεί η μουσική στη ζωή μας. Όλα είναι χαρά στον κόσμο. Όλα είναι ευφροσύνη. Γιατί ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο καλά, λίαν και έδωσε τέτοια αρμονία στο σύμπαν ώστε κυριαρχεί η ειρήνη και η τάξη σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο άνθρωπος όμως πιστής και παραπλανηθείς από την πονηρία του ονειρού, του διαβόλου δηλαδή, έχασε τη σχέση του με την αρμονία, γιατί έκοψε τα δεσμά του με το Θεό. Και από τότε έγινε δυστυχής, ταλέπορος και πάνω στην κοινωνία στενάζει και αναζητεί να βρει τη χαρά του που του λείπει. Η χαρά έρχεται μέσα από το σχολείο δια της γνώσεως. Αξίζουν τέτοια, αλλά και τέτοιοι καθηγητές αξίζουν σε όλα τα σχολεία της χώρας. Είναι οπωσδήποτε, ξέρω επίσης, γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ότι εδώ και πολλά χρόνια το Μουσικό Σχολείο της Τρίπολης λοιπόν, διεξάγει μια τεράστια προσπάθεια για να βελτιώσει την υλικοτεχνική του υποδομή. Γνωρίζω τον τεράστιο αγώνα που έχει δώσει τόσο η διεύθυνση του σχολείου, όσο και οι καθηγητές, οι συνάδελφοι, προκειμένου να φτάσουμε στο σημερινό σχολείο. Γνωρίζω επίσης για τη μεγάλη βοήθεια και τις προσπάθειες των τοπικών παραγόντων, της τοπικής κοινωνίας, ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σχολείο, σε αυτό το αποτέλεσμα, σε αυτό το σχολείο που σήμερα εγκαινιάζουμε και που θα αποτελεί πραγματικό στολίδι και θα ζήλευε κάθε πόλη. Και το μουσικό στις παλιές εγκαταστάσεις. Και ένιωσα πραγματικά τον αγώνα των συναδέλφων τόσα χρόνια να παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε εκείνες τις εγκαταστάσεις, ενώ σήμερα μπορούν τουλάχιστον να έχουν ευρωπαϊκό επίπεδο κτίριο, το οποίο μπορούν να εκμεταλλευτούν ακόμη και διπλανά σχολεία και άλλα σχολεία και η κοινωνία της Τρίπολης. Θέλω μόνο να πω ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που παρέδωσαν αυτό το κτίριο σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τις ευχές του να είναι καλωστέριο το αυτό το σχολείο, να έχει πάντα επιτυχίες και εκπαιδευτές και μαθητές να είναι πάντα υγιείς. Δική μου ευχή σαν αντιδήμαρχος πολιτισμού είναι ότι
βρίσκομαι εδώ και σαν δήμαρχος πολιτισμού ταυτόχρονα, γιατί ένα μουσικό σχολείο, πέρα από την εκπαίδευση που δίνει, δίνει τη μουσική. Θα ήθελα αυτό το σχολείο και όλα τα μουσικά σχολεία να τα δούμε σαν προπανεπιστημιακά. Αυτό το αποφασίσαμε το 2008 και το θεμελιώσαμε το 2009, το Μάιο. Μάλιστα ήταν μια μέρα εντελώς διαφορετική από τη σημερινή. Μάιος, με σχεδόν νερό χιόνι στην Τρίπολη, έξτρα αυτή η θερμοκρασία. Σήμερα σεβασμιότατε, η ουρανία λάδονται και χέρι φύσει όλοι. Επιποδέχεται η Τρίπολη ένα κόσμημα το οποίο απευθύνεται τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στην πόλη μας. Το μουσικό σχολείο ολοκληρώθηκε μετά από 6 χρόνια. Αποτέλεσε όνειρο και στόχο του συνόλου της τοπικής μας κοινωνίας. Πόθος και επιδίωξη των εκπαιδευτικών και των συμπολιτών μας. Συμπολιτών οι οποίοι θεραπεύουν την τέχνη και αναπτύσσουν τον πολιτισμό. Τύχη, αγαθή και δύναμη συνεργασίας οδήγησαν στην απόφαση, στη μελέτη, στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση του ονείρου μας. Αισθάνομαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω τον τότε νομάρχη, τον κύριο Δημήτριο Κωνσταντόπουλο, και τον τότε δήμαρχο, τον κύριο Αλέξανδρο Κοτσιάνη, για την καθοριστική συμβολή τους για την εξασφάλιση και νομοποίηση του οικοπαίδου και τη συναρπόλευτη προσφορά τους στον ΟΣΚ, ώστε να είναι δυνατή η μελέτη και η κατασκευή του σχολείου. Κύριε Κοτσιάνη, είχατε ένα όνειρο για την ανάπλαση αυτής της περιοχής. Πιστεύω ότι πρέπει να το συνεχίσει η νέα δημοτική αρχή. Να δούμε την πλατεία, να δούμε τους γύρω χώρους. Να αναπτυχθεί, κύριε Πρόεδρε, που έχετε μεγάλη θητεία και εμπειρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, η περιοχή όπως της αξίζει. Για εμάς που γεννηθήκαμε σε αυτή την πόλη, κάποτε εδώ ήταν απλά χωράφια. Σήμερα είναι μια πόλη η οποία αναπτύσσεται πολυοδομικά και τη συνοδεύουν τα όνειρα και η αγάπη της κάθε οικογένειας για αυτή την περιοχή στην οποία ζει. Θα προσθέσω ακόμα ευχαριστίες στον τότε διευθύνοντα του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, τον κύριο Παταριά, ο οποίος είναι από όλη σήμερα, γιατί είχε πανεπιστημιακά καθήκοντα. Μας στήριξε για να εντάξει το σχολείο στον τότε προϋπολογισμό. Αλλά και όσους αφού άλλαξαν τα δεδομένα, ακολούθησαν μετά. Τον κύριο Ρέπα, τον υπουργό, ο οποίος είχε στη συνέχεια την αρμοδιότητα, και τον διευθύνοντα του ΟΣΚ, τον κύριο Ρούλια. Γιατί όταν άλλαξαν τα δεδομένα, χρειάστηκε να γίνει μια μάχη συνεχής για να φτάσουμε. Κυρίες και κύριοι μαθητές και μαθητρίες, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μια προσπάθεια, υποχρέωση που έχουμε βρήκε το οριστικό της τέλος και επιβεβαιώνεται μέσα από τη διαδικασία των λιτών εγγενείων. Ξέρετε, πολλές φορές θέλοντας να υπερβάλλουμε σε ενοιολογία αλλά και σε προσδοκία λέμε εξαιρετικά μεγάλες κουβέντες οι οποίες ουσιαστικά αναιρούν το αυτονόητο. Γιατί ακόμα δεν έχουμε πιστεί ότι όλες οι δομές, όλοι οι θεσμοί, όλοι οι πολίτες θα πρέπει να λειτουργούν στη λογική του αυτονόητου χρέους. Γιατί από εκεί και πέρα γίνεται μία θεμελιώδης ανόητη υπέρβαση η οποία δεν βοηθάει και δεν δυναμώνει την ευθύνη των πολιτών απέναντι στον τόπο. Ξέρετε, πολλές φορές ακούω και άκουγα συνεχώς ότι το μεγάλο μας όπλο είναι η εκπαίδευση. Το άκουσα και πριν λίγο. Για να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης, όπως για να
βελτιωθούν όλες οι αναζητούμενες ενέργειες και δράσεις, χρειάζονται επενδύσεις. Εάν δεν γίνουν επενδύσεις στην εκπαίδευση, τίποτα δεν είναι πιστευτό ως προσδοκία και ως αποτέλεσμα. Γιατί χωρίς επενδύσεις δεν μπορούμε να έχουμε καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο και αυτονόητο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες και απαραίτητες, άλλωστε το υπονόησε προηγούμενα ο Διευθυντής, ο Πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, έχουν μία βασική και αναγκαία προϋπόθεση, την αυστηρότητα την αυστηρότητα στον συντονισμό με την παράδοση.